Καπετάνισες και καπετανέ μου, γεια σας και χαρά σας. Δεν μπορώ να σας προσφωνήσω διαφορετικά απόψε. Πριν αρχίσω αυτή την εκπομπή, θα σας δώσω μερικά στοιχεία για το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, είμαστε, από ό,τι έχετε καταλάβει, έτοιμοι να σαλπάρουμε. Ο καιρός είναι ούριος. Είμαστε μπροστά στο μαγαζί του Αλέξη του Μελίτα στη Μαρίνα του Καλαμακίου, στο Σκίπερ. Στο σκάφος του επάνω, το οποίο λέγεται Βαρθαλαμπάου, έχει ένα πολύ περίεργο όνομα. Το όνομα του σκάφους το έχει δανειστεί από την ποδοσφαιρική ομάδα όπου ο Αλέξης έπαιζε ποδόσφαιρο όταν βρισκόταν στη Ζάκυνθο. Και φυσικά δεν θα σας αποκαλύψω ακόμη την απόψινή μου καλεσμένη. Θα ήθελα να δω αν εσείς με την φαντασία που έχετε μπορείτε να τη βρείτε. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να δούμε το πρώτο βίντεο της εκπομπής. Λοιπόν, δεν μπορεί παρά η φαντασία σας να έχει οργιάσει και ξέρω ότι πολλοί από εσάς μπορεί να βρήκατε ότι αυτή η μικρή που τραγουδούσε όταν ήταν 7 χρονών αυτά που ακούσατε δεν είναι άλλη από την Άννα Μαρία Λογοθέτη που είναι απόψε πάνω στο γαλιόνι, έτσι δεν το, πιστεύω, το σκάφος δηλαδή. Του Αλέξο Μελίτας, κοντά μου για ένα παραμυθένο ταξίδι, διότι όπως βλέπεις πάνω σε αυτό το σκαρί υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Δηλαδή σε λίγο θα ριβάρουν οι πειρατές εδώ το πάνω. Κατάλαβα την τακούνα που βρέθηκε στη θάλασσα γιατί τα έχω βγάλει τα παπούτσια, συγγνώμη Νάτο. Δεν μπορούσα να ανέβω επεισοδιακό αυτή η εκπομπή σήμερα. Τέλος πάντων. Είχε τα τακούνια, ευτυχώς τα πέταξε στη θάλασσα. Τι να κάνω. Σου ακριβώς βρίσκεται το σπιτάκι της Μαϊμούς. Πάνω στο άλμπουρο. Η Μαϊμού ακόμα δεν έχει έρθει, θα έρθει σε λίγο. Σε προειδοποιώ ότι μπορείς να πάθεις πολλά. Πάνω στο άλμπουρο υπάρχει ένας κόκορας, τον οποίο σε λίγο θα τον ακούσουμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ φιλικός με τον κόσμο και δεν ξαφνιάζεται από απροσδόκητες επισκέψεις. Να σου πω, καλή μου, πώς αισθάνεσαι? Πάρα πολύ καλά. Είσαι καλά, άνετα? Δεν ξέρω τι θα πάθω με τα βίντεο που θα ρίξω. Θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος, έχει πάρα πολύ δροσιά. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για ένα θαλασσινό ταξίδι. Και εγώ το νομίζω. Και ότι αν ήταν εδώ θα περνούσαν και εκείνοι πολύ καλά μαζί μας. Ελπίζω να περνάνε καλά από το σπίτι τους απόψε. Νομίζω πως ναι, δεν είπαμε όμως καλησπέρα. Εγώ δεν είπα καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην υγειά σας. Εσύ βλέπεις τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί απ' έξω από το μαγαζί του Αλέξη. Να πούμε ότι οι κούπες είναι αυθεντικές. Παλαιές του πολεμικού ναυτικού. Νομίζω, δηλαδή νομίζω. Είναι καταπληκτικά πράγματα αυτά. Θα ήθελα όμως να δούμε, πριν πούμε τα δικά μας, το δικό σου χώρο. Ναι. Όπου θέλω εσύ να μας ξεναγήσεις πια στο σπίτι σου. Σε ένα σπίτι που βρίσκεται στην Ανάβησο. Βεβαίως. Δεν δίνω διευθύνσεις και τηλέφωνα. Όχι, Παλαιά Φωκαία συγκεκριμένα. Ναι, είναι Ανάβησο και Παλαιά Φωκαία. Απλά Παλαιά Φωκαία δεν την ξέρουν. Ενώ την Ανάβησο την ξέρουν όλοι. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να μπούμε μέσα στο δικό σου χώρο να δούμε πώς εσύ μας υποδέχεσαι. Βεβαίως. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. Μπαίνοντας από την κυρία Είσοδος, βρίσκουμε